Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη. Είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΙΖΟ. Και η πρώτη μας ερώτηση, αυτόν καλομερίσουμε και τον καλωσορίσουμε στα παραπολιτικά. Καλώς τον κύριο Βίκτορα εδώ πέρα. Καλημέρα. 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 Είναι αν ο Κώστας είναι one of the kind, είναι ένας και μοναδικός, είναι ένας που του κάτσε στραβή ή είναι ένας από τους πολλούς? Κοιτάξτε, θα λέγαμε ότι είναι μια μάλλον ακραία περίπτωση, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά σε λογαριασμούς οι οποίοι έχουν δηλωθεί ακατάσχετοι, δεν έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες με σχετικά προβλήματα. Πολλές, δηλαδή, είναι πολλές. Λίγες. Εντάξει, σας λέω, είναι μια ακραία περίπτωση. Mm. Είναι μια, θα την χαρακτήριζα ως μια ακραία περίπτωση. Πιθανόν να οφείλεται και σε λάθος της τράπεζας. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ο μισθός ολόκληρος είναι ακατάσχετος από τους ιδιώτες, έτσι, χωρίς κανένα όριο, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος οφειλέτης λαμβάνει μισθό 3.000 ή 5.000 ευρώ, είναι εξ ολοκλήρου ακατάσχετος από τις τράπεζες. Και μάλιστα αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να δηλωθεί ως ακατάσχετος. Χρειάζεται να δηλώνεται ένας λογαριασμός ως ακατάσχετος όταν είναι λογαριασμός μισθοδοσίας. Αυτό που χρειάζεται να ξέρει βέβαια η τράπεζα είναι ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι μισθοδοσίας. Και το ξέρει πολύ καλά. Γιατί αυτό που μας λέτε, κύριε Τσιαφούτη, αγαπητέ Βίκτορα, είναι όταν είναι λογαριασμός μισθοδοσίας, ούτε καν χρειάζεται να δηλωθεί. Ούτε καν χρειάζεται. Έλα μου, όμως που ο Κώστας τον έχει δηλώσει ως ακατάσχετο. Και να σας πω. Αυτό, και ακόμη... Γι' αυτό χαρακτήρισα πόσα ακραία την περίπτωση. Γιατί όχι μόνο είναι μισθός, που από την αρχή αυτοδίκαια είναι ακατάσχετο, το αναφέρει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Χωρίς όριο, μάλιστα, έχει δηλωθεί και ως ακατάσχετο. Και να σας δώσω και μια πληροφορία ακόμη. Όταν απευθύνθηκε στην τράπεζά του, σε ένα υποκατάστημα, ο διευθυντής, ο υπεύθυνος τέλος πάντων της τράπεζας, του είπε ότι ναι, μεν έκανες ακατάσχετο το λογαριασμό, αλλά το έκανες ακατάσχετο για οφειλές στο δημόσιο. Όχι, λέει, στους ιδιώτες. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε ότι εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάντως, δεν υπάρχει, αυτή ήταν η επίσημη. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Απλά όταν δηλωθεί ένας λογαριασμός ως ακατάσχετος, αφενός λαμβάνουν γνώση οι τράπεζες και αφετέρου λαμβάνει γνώση και το δημόσιο. Ναι, υπάρχει, ξέρετε τι γίνεται. Εφαρμογή, αν θυμάμαι καλά, από το που. Κύριε Τσιαφούτη, ξέρετε τι γίνεται. Εμείς έχουμε μια, ας πούμε, γενική θεώρηση των πραγμάτων, μια γενική ενημέρωση και λέμε ακατάσχετο λογαριασμό τελεία παύλα. Τώρα τι ακατάσχετος μείον παρά με εξαιρέσεις και αστερίσκους δεν υπάρχει. Η τράπεζα όμως λέει στον άνθρωπο ότι ο ακατάσχετος δεν τον προστατεύει από την ίδια. Ναι, του το είναι, λέει. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει σε υποκατάστημα... πώς να το πούμε έτσι, γενικά. Αυθαιρετούν, σας κάνει λέξη αυθαιρετούν. Ναι, ισχυρίζονται τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Μα αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν ισχύει αυτό. Έτσι. Αρκεί κάποιος να διαβάσει τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και τον νόμο 41-2013 σχετικά με το κατάσχετο λογαριασμού για να το αντιληφθεί. Πάμε. Αυτό βέβαια που θα προτείναμε, γιατί το λέει και ο νόμος, είναι ότι όταν υπάρχει ένας λογαριασμός μισθοδοσίας και ταυτόχρονα υπάρχει φόβος για τον οφειλέτη ότι μπορεί να κατασχεθεί κάποιο ποσό, είτε οφειλέσει είτε στο δημόσιο είτε σε κάποιες άλλες τράπεζες. Καλό θα ήταν να δηλωθεί και ως ακατάσχετος. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι το ακραίο φαινόμενο, η εξαίρεση του κανόνα ή ό,τι θέλετε, πέστε, έχει πέσει ένα κακό τραπεζικό υπάλληλο που ονειρεύεται το βράδυ ότι θα πάρει μπόνους αν σου πάρει το σπίτι. Τι μπορείς να κάνεις, δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει? Καταρχήν θυμίζω είναι ένας απλός πολίτης του χιλιάρικου, χωρίς να το υποτιμώ καθόλου το χιλιάρικο, ο οποίος έχει απέναντί του μια συστημική τράπεζα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, μάλλον έχει κάνει τις σωστές κινήσεις ο συγκεκριμένος καταναλωτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται μια επιστολή, είτε είναι εξόδικο είτε όχι, προς την τράπεζα και παράλληλα μια κοινοποίηση της καταγγελίας αυτής στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Τμήμα Διαφάνειας Συναλλαγών, στην ΕΚΠΙΖΟ, στο συνήγορο του καταναλωτή, ο οποίος διαμεσολαβεί, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, που είναι η υπηρεσία η οποία. Εντάξει, το ακούμε. Είναι μια σειρά προστασίας του καταναλωτή. Είναι μια σειρά ενέργειες που πιθανόν να τον βοηθήσουν να βγάλει άκρη, βεβαίως εκ των υστέρων. Ναι, και θέλω να σας πω και κάτι, επειδή από τη μικρή μου εμπειρία σε διάφορα ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία κλπ. Και ως ρεπόρτερ και ως πολίτης. Οι τράπεζες έχουν ολόκληρα νομικά τμήματα.
Και ναι. ο πολίτης συνήθως είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Είναι ένας μόνος άνθρωπος. Πολλές φορές έχει σφιχτεί και πάρα πολύ οικονομικά για να τα βγάλει πέρα, να πάει σε ένα δικηγόρο να. Και ο άλλος απέναντί του έχει ένα στρατό δικηγόρους, έτσι. Καταρχάς, γι' αυτό σας το λέω ότι δεν έχουμε φτάσει για να το κάνουμε πρακτικά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα ούτε στο δικηγόρο ούτε σε κάποιο δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση εξωδικαστικά θα λυθεί. Είναι μια ακραία περίπτωση. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, βέβαια. Έτσι. Κοιτάξτε, επειδή σας ακούω που το λέτε το ακραία και σέβομαι πάρα πολύ και τη γνώση και την εμπειρία σας, σας λέω ότι όση ώρα μιλάμε, είναι πολύ συγκεκριμένο το μήνυμα, είναι υπογεγραμμένο. Εγώ να πω μόνο το μικρό, Αναστασία. Λέει. Καλημέρα. Στον κουμπάρο μου τόλμησαν και κατέσχεσαν από λογαριασμό που έμπαινε το επίδομα ΕΣΠΑ του παιδιού του. Είχε πρώτα το δικό του όνομα. Μια δεύτερη περίπτωση σας διαβάζω στον αέρα τώρα, μπαμ μπαμ δηλαδή. Έτσι. Ναι, ομοίως το επίδομα είναι. Ομοίως το επίδομα είναι. Το επίδομα ΕΣΠΑ δεν ξέρω αν χρηματοδότηση φαντάζομαι θα ήταν αυτό. Τι να σας πω. Διαβάζω ένα μήνυμα ακριβώς όπως είναι μπροστά μου, ούτε ότι ξέρω παραπάνω, ούτε τίποτα άλλο. Απλώς θέλω να πω ότι το ακραίο, το εξαιρετικό κτλ. Μέσα στα τρία λεπτά που είναι η συζήτησή μας, έβγαλε και ένα καινούριο, ας πούμε. Διστάζω τώρα, ξέρετε, διστάζω πάντα να αναφερθώ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το δεύτερο, θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, στην πρώτη περίπτωση θεωρώ ότι θα λυθεί εξωδικαστικά. Ωστόσο, εάν δεν λυθεί εξωδικαστικά. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί δικαστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήσεις προφανώς να σου αποδοθούν τα 200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση είναι τέτοια η παραβατική συμπεριφορά της τράπεζας, τέτοια η απαξία που θα δίναμε σε αυτή τη συμπεριφορά, γιατί τα 200 ευρώ για την τράπεζα είναι τίποτα, ενώ για έναν μισθωτό των 1.000 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Τι συζητάμε ακριβώς, εδώ, εκεί τον περιμένει στη γωνία. Είναι η απαξία λοιπόν της πράξης, που αυτός ο φιλέτης θα άξιζε να ζητήσει και την αποκατάσταση της σπιτικής της βλάβης, η οποία θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. Τώρα βέβαια, εντάξει. Δηλαδή εδώ μου λέτε 200 μου πήρες, αλλά θα σου πάρω τώρα εγώ το σκάλπ πηγαίνοντας στα δικαστήρια για ηθική βλάβη και ψυχική ουδήνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Ναι, πολύ γιατί θα το χαιρόμουν να υποστηρίξω μια τέτοια ιστορία. Κύριε Σιάφωτη. Έχω περίπτωση, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, έχω περίπτωση καταναλωτή, ο οποίος είναι και μέλος ΣΥΠΙΖΟ, ο οποίος μας είχε καταγγείλει ότι του είχε κατασκευθεί κατά λάθος από την τράπεζα το ποσό των 200 ευρώ, το είχε δεσμευτεί μάλλον, προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο. Είχε γίνει κατάσχεση από το δημόσιο, στο λογαριασμό του, και κατά λάθος η τράπεζα έδωσε 200 ευρώ στο δημόσιο. Το παραδέχτηκε το λάθος και δεν το επιστρέφει. Λοιπόν, αυτά τα λάθη όμως για έναν συνταξιούχο των 600 ευρώ, έτσι με προβλήματα υγείας, κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Και αυτά πρέπει να πληρώνουν. Και πολλές φορές οδηγούν και σε διέξοδο. Να ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, τις συμβουλές και τις πληροφορίες. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Βίκτορας Σιάφωτης, δικηγόρος και νομικός.